Είμαι ο Άθος ο Δανέλης, είμαι καταγιζοπαίχτης. Βρίσκομαι στο Αετοπούλιο Πολιτιστικό Κέντρο στο Χαλάνδρη, που έχει μια πολύ βαριά ιστορία. Και θέλω να πω ορισμένα πράγματα για το Θέατρο Σκιών, για τον Καραγκιόζη, γιατί Καραγκιόζης και Θέατρο Σκιών είναι ταυτισμένα στην Ελλάδα, και για την επέτειο, για τα 200 χρόνια από το 1821. Ο Καραγκιόζης ο ελληνικός ουσιαστικά γεννιέται και εξελίσσεται μαζί με την Ελληνική Επανάσταση. Το συναντάμε σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε γύρω στις αρχές του 1800 στα Γιάννενα. Αυτά είναι γνωστά και μπορεί κάποιος να ψάξει και να τα βρει και να βρει πολύτιμες πληροφορίες και στα βιβλία και στο διαδίκτυο. Και συνεχίζει την πορεία του για να κάνει μια έκρηξη του 1880 περίπου και να αποκτήσει το πρόσωπο που γνωρίζουμε σήμερα μέσα από τον προτεργάτη του τέχνης μας, τον Δημήτρη Σαρδούνη Ηλίμαρο. Το μεγαλύτερο κομμάτι του ρεπερτορίου του Καραγκιόζη είναι αφιερωμένο στο 1821 και πριν και μετά. Έχουμε δηλαδή ηρωικά έργα, όπως τα λέμε, ή πατριωτικά έργα, τα οποία ξεκινούν από περίοδο την προεπαναστατική και μετά την άνοση. Δηλαδή έχουμε Κορπόδιλο Κλαδά, έχουμε Μπουκουβαλαίους και αυτό συνεχίζει και φτάνει μέχρι και τη Λιστοκρατία. Δηλαδή, το Θέατρο Σκιών, ο Νεοελληνικός Καραγκιόζης, παρακολουθεί όλη αυτή την περίοδο ιστορικά και κοινωνικά. Γιατί και ο Γιαγκούλας είναι και αυτός ένα κομμάτι του ηρωικού ρεπερτορίου. Τα έργα του Καραγκιόζη χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες. Δεν αποτελείται το ρεπερτόριο μόνο από κωμωδίες όπως νομίζει το κοινό. Ο Καραγκιόζης έμεινε στην αφάνεια και δεν έγινε γνωστός, μάλλον το ρεπερτόριό του δεν έγινε γνωστό στην ευρύτητά του μετά από κάποια εποχή. Σήμερα όμως, που ξαναγνωρίζει ο κόσμος το Θέατρο Σκιών, μπορεί να δει ότι είναι ένα πλήρες θεατρικό είδος. Δηλαδή, έχουμε βέβαια τις κωμωδίες, έχουμε τα ηρωικά και πατριωτικά έργα, δράματα, έργα που έχουν κάνει την επικαιρότητα, ακόμα και θρίλερ, ακόμα και έργα παραμένα από την κλασική σύγχρονη λογοτεχνία ή και την αρχαία γραμματεία. Τα ηρωικά έργα όμως και τα πατριωτικά κατέχουν την πρώτη θέση. Αυτά ήταν τα έργα που μιλούσαν στον κόσμο, στην καρδιά του κόσμου. Και ο Καραγκιόζης είναι ένα συλλογικό δημιούργημα, ο κόσμος τον συντονίζει και πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτό που το κοινό θέλει να δει και να ακούσει. Ακολούθησε αυτό το δρόμο. Έπαιξαν οι καραγκιοζοπαίχτες οι παλιοί, οι δασκαλοί μας και οι δικοί τους δάσκαλοι πριν, πάρα πολλά ηρωικά έργα. Αυτό κράτησε ζωντανούς τους ήρωες στην λαϊκή μνήμη. Γνωστοί στον κόσμο που πήγαινε στον Καραγκιόζη, άγνωστοι από την επίσημη ιστοριογραφία. Ο Κατσαντώνης κρατήθηκε ζωντανός μέσα από το Θέατρο Σκιών. Ο Ανδρούτσος κρατήθηκε ζωντανός μέσα από το Θέατρο Σκιών. Δεκάδες, μην πω και εκατοντάδες, γιατί τα έργα του Καραγκιόζη είναι ατέλειωτα. Δεκάδες λοιπόν πρωταγωνιστές της Επανάστασης ήταν γνωστοί στο κοινό του Καραγκιόζη, το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Μιλάμε για την τηλεόραση και κινηματογράφο της εποχής τότε. Ένα συνδυασμός τέτοιος. Και κάλυψε ένα βέβαιο το φάσμα. Ξεκινάμε από τα έργα που είναι πρωταγωνιστούν ήρωες όπως είπε ο Κατσαντώνης, ο Λεπενιώτης,
ο Καρατζάς, πάμε στον Διάκο, άλλο ένα έπος του Καραγκιόζη, πάμε στον Μάρκο Μπότσαρη, στον Παπαφλέσσα, Κολοκοτρώνηδες, και λέω Κολοκοτρώνηδες γιατί αυτά τα έργα παίζονταν 2 και 3 βραδιές συνεχόμενες. Δεν μπορούσε ο Καραγκιόζοπαίχτης να εξαντλήσει το ρεπερτόριο μέσα σε μια βραδιά, ενώντας το ρεπερτόριο του Διάκου, ας πούμε, ή του Κατσαντώνη. Ξεκινούσε λοιπόν την πρώτη βραδιά με το πρώτο κομμάτι του Κατσαντώνη. Τη δεύτερη βραδιά που πήγαινε ο κόσμος να δει τη συνέχεια, ήταν και ο θάνατος του Κατσαντώνη, έβλεπε ότι το έργο έχει ανταπόκριση, έφτιαχνε την εκδίκηση του Κώστα Νεπενιώτη, του αδερφού του Κατσαντώνη, ή την εκδίκηση του Αλέξανδρου Κατσαντώνη, που είναι ο γιος του Κατσαντώνη. Πήγαινε στον Ανδρούτσο, στο Γάνι της Γραβιάς, ο οποίος Ανδρούτσος έβλεπε σε όνειρο ζωντανό επισκηνή στο Διάκο. Συνέδεε δηλαδή το ένα κομμάτι με το άλλο, υπήρχε μια συνέχεια. Και ο κόσμος ενθουσιαζόταν. Οι θεατές ήταν εκατοντάδες. Οι παραστάσεις βασίζονταν στη λαϊκή αφήγηση, στο δημοτικό τραγούδι, σε κάποιες ιστορικές πηγές, φτιάχνοντας βέβαια ένα παραμύθι. Παραδείγματος χάρη, στο Διάκο που παίζουμε στον Καραγκιόζη, σου βλύσουμε το Διάκο. Αυτό ήταν μια επινόηση για να δώσει ένταση και δραματικό τόνο στην παράσταση. Βεβαίως και ο Διάκος δεν ψήθηκε στη σούβλα σαν αρνή. Όμως τον Καραγκιόζη το κάνουμε αυτό. Και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, όταν ο σκελετός του Διάκου, ο οποίος είναι καλυμμένος από τη σιλουέτα του Διάκου, η οποία καίγεται και μένει ο σκελετός στα μάτια των θεατών στο πανί, την ώρα που καίγεται ο Διάκος, στη σκηνή μέσα καίμε ένα κομμάτι λίπος. Μυρίζει καμένο κρέας. Και αφού καεί ο Διάκος και μείνει ο σκελετός του, κατεβαίνει η Ελλάδα με 2 αγγέλους και στεφανώνουν τον ήρωα και ακούγονται τα πατριωτικά, τα ηρωικά ποίηματα. Εκεί το λίπος θα σβήσει και θα μπει πάνω στην επιφάνεια, στο κεραμίδι που χρησιμοποιούσαμε και σαν επιφάνεια, λιβάνι. Και ο τόπος θα μοσχοβολήσει. Δηλαδή έχω μια μυσταγωγία. Και βέβαια το ποίημα του Διάκου, το κομμάτι, το δράμα του Διάκου, είναι παρμένο από ένα λόγιο κείμενο. Είναι του Λέοντος Μελά, ο Διάκος. Ή στον απαγωνισμό του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου έχουμε κείμενο του Βαλαωρίτη και πάει λέγοντας. Συν τα ηρωικά ποίηματα που έγραφαν οι ίδιοι παίχτες οι παλιοί ή τους τα έγραφαν κάποιοι συγγραφείς. Πολύ έντονο το πατριωτικό συνέστημα στην ουσία του. Ο κόσμος συγκινείται, τεράστια συγκίνηση από το κοινό, ένταση και εμψύχωση. Στις δύσκολες περιόδους, όπως στην κατοχή, τα ηρωικά έργα ήταν γενικά απαγορευμένα από τους κατακτητές, τους Γερμανούς. Δεν έπρεπε να φανεί φουστανέλα στο πανί απάνω. Έπαιζαν τα ηρωικά έργα με καταγεγραμμένες μαρτυρίες με τσιλιαδόρο. Δηλαδή κάποιος πρόσεχε να μην εμφανιστεί περίπολος. Εάν εμφανιζόταν περίπολος, γιατί μιλάμε κυρίως για θερινά θέατρα, αλλά και τα χειμερινά που υπήρχαν, πάλι έτσι λειτουργούσαν. Αμέσως έφευγαν οι φουστανελάδες από το πανί και άρχισαν διάφορα κωμικά, τα οποία ο κόσμος συνόδευε με γέλια και με χειροκροτήματα για να φανεί ότι είναι ένα, όπως το καταλάβαιναν οι κατακτητές, ένα κουκλοθέατρο. Και έτσι ο κόσμος, βλέποντας τον Διάκο, βλέποντας τον Μπουκουβάλα, βλέποντας τον καπετάν Γκρι και άλλους ήρωες, τον Κολοκοτρώνη, εμψυχωνόταν και επήγαινε στο σπίτι του πριν την ώρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας με γεμάτη την καρδιά.
Αυτά τα έργα συνέχισαν να ψυχαγωγούν το κοινό του Καραγκιόζη και συνεχίζουν μέχρι σήμερα, που το θέατρο σχεδόν περνάει μια περίοδο αναγέννησης. Έχουμε εκατοντάδες παιδιά όλων των ηλικιών που παίζουν Καραγκιόζη αφοσιωμένοι. Έχουμε παίχτες, ερασιτέχνες 15 και 16 και 17 και 20 χρονών που παίζουν στα χωριά τους το καλοκαίρι και σε συλλόγους, σε σχολιά. Και αυτό ακριβώς γίνεται γιατί ο Καραγκιόζης είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο στα χέρια του παιδιού και του μετέπειτα νέου καραγκιόζοπαίχτη. Ένα πολύ δυνατό όπλο, ένα έφλεκτο εργαλείο και αυτό αρκεί γιατί στην εποχή της εικονικής πραγματικότητας κάτι που μυρίζει πραγματικά μπαρούτι είναι πολύ χρήσιμο. Και παίζονται τέτοια έργα. Χωρίς ίχνος εθνικισμού, χωρίς κανένα δόλο ή χωρίς να έχει κανείς σκοπό να επηρεάσει τον κόσμο. Παίζονται αυτά τα έργα τα οποία ενθουσιάζουν. Εγώ κάνοντας σε ένα θεατράκι που είχαμε το δεκαετία του 90 και του 2000 γκάλοπ στους θεατές στο τέλος της χρονιάς, ρώτησα ποιο έργο σας άρεσε τότε και μου είπαν ο Διάκος. Γιατί ήταν ένα έπος το οποίο ενθουσίασε με τον Καραγκιόζη μέσα βέβαια να εκτονώνει τις δύσκολες στιγμές και πάντα ο θεατής να φύγει με γεμάτη την καρδιά του και τις εντυπώσεις του, αλλά με τον Καραγκιόζη να έχει εκτονώσει την τελευταία στιγμή και να έχει δώσει λίγο γέλιο, δίνοντας το μήνυμα ότι πάντα υπάρχει ελπίδα, πάντα υπάρχει χαρά. Αυτά λοιπόν τα έργα του Θεάτρου Σκιών αποτελούν το βασικότερο κομμάτι του ρεπερτορίου του. Και ένα τέτοιο έργο από έναν φανταστικό ήρωα θα παρουσιάσουμε και στην παράσταση που θα έχει την ευκαιρία το κοινό να δει. Είναι ο Καπετάν Γκρις. Όχι ο Καπετάν Γκρις που λέγανε κάτι όταν κάναμε έκθεση στην Αμερικάνικη Ένωση. Γράφτηκε. Είναι ο Καπετάν Γκρις. Ο Καπετάν Γκρις είναι δημιούργημα του δασκάλου και πατριάρχη του θεάτρου Σκιών του Μήμαρου. Μια εξαιρετική παράσταση που παίζονταν επίσης σε δύο μέρη. Σιγά σιγά συμπυκνώθηκε σε μια βραδιά. Είναι ένα έργο που έχει και έντονα κομικά στοιχεία, αλλά δίνει και πολύ ωραία το κλίμα της εποχής με τον Πασά, ο οποίος θέλει να πάει το φτωχή αδερφή του Καραγκιόζη και συνεχίζεται από τις οθόνες. Εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία στα χρόνια που θα ακολουθήσουν να παρακολουθήσει από τους και από τη δικιά μας τη γενιά, αλλά και από τους νεότερους παίχτες τέτοια έργα και να εκτιμήσει την ποιότητα αυτού του θεατρικού είδους.